Λοιπόν, Δήμαρχε, πρώην Καποδιστριακός Δήμαρχος, τι έχετε να θυμάστε από εκείνα τα χρόνια και πώς ήταν η πορεία, εύκολη, δύσκολη? Αυτό που θυμάμαι είναι ότι είχαμε μία πολύ καλή ομάδα από αυτοδιοικητικούς, από δημάρχους, την περίοδο εκείνη του Καποδίστρια, της περίοδου 1999-2002 τουλάχιστον, μόνο μία τετραετία έκανα εγώ. Είχα τη δυνατότητα σήμερα να συναντήσω εδώ πέρα τους παλιούς συναδέλφους. Χαρήκαμε, θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είχα μία εύκολη θητεία στο Δήμο της Νιγρήτας. Από πολύ νωρίς είχα χάσει την πλειοψηφία από το πρώτο εξάμηνο, γιατί κάποιοι παρενόησαν την αποστολή μας και θέλησαν να ικανοποιήσουν τα ατομικά τους συμφέροντα. Με αποτέλεσμα πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχω. Mm-hmm. Και τον πρώτο χρόνο, με τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου, να θέλω να παραιτηθώ. Αλλά δεν παραιτήθηκα για κάποιους λόγους, για κάποιες συζητήσεις που έκανα με φίλους, οι οποίοι το θεώρησαν ότι θα είναι εγκληματικό του να παρατήσω και να φύγω, γιατί θα δίναμε τη δυνατότητα σε κάποιον άλλον να αναρριχηθεί με τις πλάτες της δικές μου. Έκανα υπομονή, εξίτλησα την τραετία και δεν ασχολήθηκα πλέον. Γιατί είδα ότι ικανοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχα γράψει μάλιστα ένα άρθρο το 2003 ότι η ανάπτυξη δεν θα έρθει στο Δήμο της Νιγρήτας όσο θα συνεχίζεται η αποχή και η ανοχή των ικανών ανθρώπων. Mm-hmm. Δεν ασχολούνται ικανοί άνθρωποι, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες επιστήμονες σε όλη την επαρχία Βυσσαλτίας, αλλά βλέπουμε ότι ελάχιστοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι δίνουμε την δυνατότητα σε ανθρώπους που το κίνητρό τους είναι η ικανοποίηση των ατομικών των συμφερόντων και χωρίς να έχουν την αυτή να προσφέρουν για τα συμφέροντα του Δήμου. Τι άλλο να σας πω για την περίοδο εκείνη? Για μένα, σας είπα, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Δεν μετάνιωσα για ό,τι που ασχολήθηκα. Mm-hmm. Ήταν μια εμπειρία. Από τον κόσμο δεν είχα κανένα παράπονο εκείνη την περίοδο, ήταν δίπλα μου. Απλά το έλλειμμα αυτό των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντικό. Εσωπαραταξιακά υπήρχε το ζήτημα, δηλαδή, έτσι. Υπήρχαν λόγοι προσωπικοί, κάποιοι δεν είχαν πάρει τη θέση αντιδημάρχων κτλ. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Γενικότερα θα το πω, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Δεν ικανοποιούνταν τα ατομικά τους συμφέροντα. Mm. Με αποτέλεσμα, από τους 14 που είχαμε στην πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μείνουμε 10. Mm. Από τους 14 με 10. Πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχαμε. Τελικά, Δήμαρχε, γίνεται κάποιος δήμαρχος για να προσφέρει ή κάποιοι έχουν κάτι άλλο πίσω στο μυαλό τους? Υπάρχουν και δήμαρχοι που πάνε για να προσφέρουν, αλλά υπάρχουν και δήμαρχοι όμως που, ας μην κρυβόμαστε, mm-hmm. πάνε για την ικανοποίηση κάποιων συμφερόντων. Mm-hmm. Άλλοι δεν έχουν δουλειά, άλλοι δεν πάνε καλά η δουλειά τους. Υπάρχουν... Και τα δύο υπάρχουν, και δήμαρχοι που ασχολούνται για να προσφέρουν γιατί αγαπούν τον τόπο, αλλά και άλλοι που έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Περιθώριο ανάπτυξης περαιτέρω της Νιγρήτας υπάρχει, Δήμαρχε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Αν δεν γίνει μια συστράτευση ικανών ανθρώπων, δεν πρόκειται να αναρριχηθεί, να κάνει τον μπαμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.